Και τον πίστη που πάει να πω.
Yeah.
Αγίων Πάτης Αρχιεπισκοπής, Διατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, υπερδίμου και εξάρτητου Δυτικής Ευρώπης και Ιρλανδίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, Ο καρτέλος εκείνος,
εγώ άνθρωπος ημίν που εξουσίαν έχουν με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται και άλλο έργο και έρχεται και το δούλο μου πίσω τούτο και μη. Ακούσας λέω Ιησούς
αιώνας των αιώνων. Χριστός αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου γνήστη Κύριος ο Θεός με τη βασιλεία αυτού πάντοτε ήδη και αεί εις τους αιώνας των αιώνων. Χαρίκλειες, Ανδρέου Πρεσβυτέρου,
Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father, for him all things were made. For our sake and for our salvation he came down from heaven, and was incarnate from the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. He was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. He rose again on the third day in accordance with the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He is coming again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with Father and Son is worshipped and together glorified, who spoke through the prophets, in one holy Catholic and Apostolic Church, I confess from baptism for the forgiveness of sins. I await the resurrection of the dead and the life of the age to come. Thank you.
υπερημών κλώμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Της τριμέρου Αναστάσεως εις εις ουρανούς αναβάσω της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Σα εκ των σου, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτι προσφέρομεν στην οικη ταύτη και νόμα αυτολατρία παρακαλούμε τους αιτήρωματα και κατεύουμε κατά περούσα το κρεβαστό για να θυμάστε και να προτείνουμε ένα δώρα και πίσω των μενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού αμήν, ευλόγησον δέσποτα το Άγιο Ματήριο το δέντο ποτήριο του, το τίμιο νέμα του Χριστού αμήν, ευλόγησον δέσποτα φώτερα τα Άγια με τα βαλόν το πνεύμα της στο Αγίο αμήν, αμήν. Oh!
Amen.
Yeah.
συμπεριφορά εν ώρα ασθενείας μας διδάσκει ανάγλυφα σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή. Ο καθένας από εμάς μπορεί να αρρωστήσει ελαφρά ή βαριά, αλλά υπάρχουν και οι οικείοι συγγενείς μας οι οποίοι μπορούν να αρρωστήσουν. Ποια πρέπει να είναι η θέση μας, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι αυτών. Με οδηγό το Λόγο του Θεού και με το παράδειγμα του κατεδάφου που μας διηγήθηκε το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο, θα ορθοτομηθεί ο λόγος αυτός διαιρούμενος σε τρία σημεία. Ο ασθενής, η οικία του ασθενούς και η φιλανθρωπία του ιατρού, του Κυρίου μας. Εγώ ελθώ θεραπεύσε αυτόν και ρωτάτε αμέσως. Ποιος είναι εκείνος που πρόκειται να θεραπευθεί, ποιος είναι ο ασθενής. Ήταν ένας δούλος, δηλαδή για την εποχή εκείνη ένα πολύ άσχημο πρόσωπο. Για την εποχή εκείνη οι δούλοι ήταν όρια και συμπεριφορά των κυρίων τους, όπως είναι τα ζώα στα χωριά, όχι εδώ στις πολιτείες που τα σέβονται και τα αγαπούν πολύ. Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε μια κατάσταση αλγινή, πάρα πολύ άρρωστη, με πολύ πόνο. Γιατρός δεν μπόρεσε να του προσφέρει καμία βοήθεια. Φάρμακα δεν υπήρχαν για να τον θεραπεύσουν και λέει η γραφή ότι ετοιμαζόταν ήδη να αποθάνει ο άνθρωπος. Η ασθένεια είναι το πιο ανεπιθύμητο γεγονός στο βίο του ανθρώπου. Οποιαδήποτε θλίψη ή πόνο αντιμετωπίζουμε στη ζωή μπορεί να ξεπεραστεί. Αλλά η ασθένεια, είτε μικρή είτε μεγάλη, δεν ξεπερνάται, διότι η ασθένεια είναι η απώρεια της παράβασης του ανθρώπου. Η έχει είναι συνέπεια της πρώτης εκείνης δοκιμασίας που έκανε ο άνθρωπος. Και συνεπώς, η αμαρτία του ανθρώπου και η απόφαση του Θεού να καταραστεί τον άνθρωπο έφερε όλα αυτά τα δεινά, όλες αυτές τις αρρώστιες που υπάρχουν στη ζωή. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος πόνο γεννάται, γεννάται με πόνο. Και ποιος θα τον βοηθήσει τον άνθρωπο όταν βρίσκεται στην κατάσταση αυτής της ασθενείας. Αυτό τον δούλο που ήταν εκεί πέρα άρρωστος σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Μάνα, μητέρα δεν είχε για να τον συμπερασταθεί. Δεν είχε πατέρα για να τον βοηθήσει. Δεν υπήρχε κανένα συγγενής για να τον συμπερασταθεί και να του πει μία ωραία κουβέντα και να τον ανακουφίσει από τον πόνο. Οι σύντουλοι του, οι οποίοι προφανώς θα είχαν αναλάβει την περιποίησή του, θα ήταν υποτελείς, μηδαμινοί εξυπηρέτες που προσέφεραν, γιατί και αυτοί είχαν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που είχαν απέναντι του Κυρίου του. Ποιος ήταν λοιπόν, εμφανίστηκε κάποιος και αυτός ήταν ο εκατόδαρχος και του λέει ο Κύριος, εγώ ελθώ θεραπεύσε αυτό. Ποιος ήταν ο εκατόδαρχος? Ήταν ένας αξιωματικός της φοβερής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας εκείνη την εποχή που είχε καταλάβει ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μέρος από την Ασία. Ήταν η φοβερή ρωμαϊκή αυτοκρατορία και ήταν αξιωματικός. Σαν αξιωματικός, ας είχε τη δύναμη που είχε ο λόγος του, που έδινε τη διαταγή και αμέσως εξετελεί του. Όμως, παρόλο ότι δεν ήταν χριστιανός, ο άνθρωπος αυτός ήταν άνθρωπος. Άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε στον πόνο του δούλου του, άνθρωπος που σήμερα πολύ δύσκολο το βρίσκουμε, σαν το φανάρι του Διογέννης. Θα γνωρίζετε από την ελληνική φιλοσοφία ότι υπήρχε ένας φιλόσοφος ο οποίος κρατούσε ένα φανάρι και γύριζε την παλαιά Αθήνα και του λέγανε μέρα μεσημέρι τι σου χρειάζεται το φως. Ψάχνω να βρω άνθρωπο. Έλεγε. Και όμως ο εκατόνταρχος ήταν ένας άνθρωπος από αυτούς που έψαχνε και προφανώς θα βρει και λίγους ο Διογέννης μέσα στην παλαιά Αθήνα, ο οποίος μετήχε στον πόνο, μετήχε στην ταλαιπωρία του δούλου του και γι' αυτόν τον λόγο όταν άκουσε ότι υπάρχει ένας θεραπευτής, του προσήγησε τον θεραπευτή για να του δώσει θεραπεία. Ποια πρέπει λοιπόν πρέπει να είναι και η δική μας συμπεριφορά απέναντι αυτών οικείων, απέναντι των ανθρώπων οι οποίοι είναι ασθενείς, του γέρου πατέρα,
ο οποίος συνάλλωσε ολόκληρη την ρυθμάδα του στη ζωή, το βίο του, το πόνο του το σωματικό για να συντηρήσει την οικογένειά του. Της γιαγιάς, της εκείνης γυναίκας, η οποία είναι δύο φορές μάνα. Είναι και μάνα και είναι και γιαγιά συγχρόνως, η οποία μαζεύει τα εγγονάτια της δίπλα από τα γόνατά της για να τα διδάξει. Όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι μέσα στην οικογένεια, αλλά μέσα στην οικογένεια δια της ασθενείας πρέπει να δημιουργείται μια συμπαγής, μια κατάσταση ούτως ώστε οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην οικογένεια να μην είναι συγκάτοικοι. Γιατί πολλές οικογένειες ζουν υπομορφής συγκατοικήσεως, οι σύζυγοι και οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά να δημιουργούν μια κοινότητα, ένα αισμό, να υποφέρει ο ένας επειδή υποφέρει ο άλλος. Και επειδή ο ένας είναι χαρούμενος, να μετασχηματίζει τη χαρά του υπομορφήν ευδαιμονίας στα άλλα μέρη των ανθρώπων. Και να προσέρχεται ο άνθρωπος αυτός, ο οικογενής μέσα στην οικογένεια, για να δοθεί η θεραπεία στο ασθενές μέλος της οικογένειας. «Εγώ ερχόμουν να θεραπεύσει αυτό», είπε ο Κύριος προς τον εκατόνταρχο. Και ο εκατόνταρχος αμέσως πήρε την απάντηση, διότι λέγει η Γραφή ότι ήταν τόσο μεγάλη η πίστη του ανθρώπου αυτού, παρόλο ότι δεν ήταν χριστιανός, ούτε ακόλουθος του Κυρίου, που τέτοια λέει πίστη δεν υπήρχε ακόμη ούτε μέσα στον Ισραήλ, ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών. Και όμως ο άνθρωπος αυτός προσέτρεξε με φύση στον Κύριο και ο Κύριος αμέσως τον θεράπευσε. Βλέπετε, υπάρχει μέσα στη Γραφή ότι πολλά ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένου. Ο δίκαιος άνθρωπος, ο αγνός, πιστεύει στον Κύριο και προσέρχεται για κάποιον ο οποίος είναι άρρωστος. Μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκει. Επιδιώκει ένα αποτέλεσμα για να έρθει ένα αγαθό να βοηθηθεί ο άνθρωπος. Ο Κύριος μας είναι εκείνος ο οποίος είναι ο θεραπευτής και των ψυχών και των σωμάτων μας. Ο Κύριος μας είναι εκείνος ο οποίος ήρθε και έγινε άνθρωπος με το κειμενικό σκοπό να φέρει στους ώμους τους την αμαρτία του ανθρώπου. Δεν έφερε μόνο την αμαρτία του ανθρώπου, αλλά έφερε μαζί του και την ασθένεια του ανθρώπου. Γιατί υπάρχει μια λογική σχέση και συνοχή μεταξύ αμαρτίας και ασθενείας. Η ασθένεια είναι το προϊόν και το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και συνεπώς, όταν ο Κύριος ήρθε κάπου εδώ στη γη, δεν σήκωσε μόνο την αμαρτία μας, αλλά σήκωσε και το αποτέλεσμα της αμαρτίας μας, που είναι η ασθένεια. Γι' αυτό το λόγο, όταν εκείνος μετά από την Ανάστασή του, επειδή ο άνθρωπος αποτελείται από δύο συστατικά, από σώμα και από ψυχή, και το αποτέλεσμα της αμαρτίας έφερε το ρημαδιό και στα δύο στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας, και στο σώμα και στην ψυχή. Και έτσι με την Ανάστασή του ελευθέρωσε όχι μόνο την ψυχή από την αμαρτία, αλλά επέφερε το αγαθό αποτέλεσμα και στο σώμα. Και ελευθέρωσε και το σώμα επίσης από την ασθένεια. Γι' αυτό τον λόγο καθόρισε στην Εκκλησία του ο Κύριος μας δύο μυστήρια μεγάλα. Το ένα μυστήριο για να θεραπεύεται η ψυχή, και όρισε στην Εκκλησία του να γίνεται το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Αλλά και για να θεραπεύεται το σώμα του ανθρώπου, καθόρισε ένα άλλο μυστήριο, το μέγα μυστήριο του Ευχελαίου. «Ασθενή της ενημείς, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστησαν επ' αυτόν». Οπότε με το μυστήριο του Ευχελαίου, όταν ο Κύριος το θελήσει και νομίζει ότι πρέπει να γίνει, επέρχεται η αποκατάσταση της ασθένειας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς στην περίπτωση της ασθένειας? Πρώτα απ' όλα, μας το διδάσκει ο ίδιος ο εκατόνταρχος. Να προσευχηθούμε στον Κύριο. Και το λέει η Αγία Γραφή. «Εν ασθενία σου εν θυμού τον Κύριο και εκείνος ιάσιτεσαι». Όταν είσαι ασθενής, να θυμάσαι τον Κύριο και αυτός θα σου δώσει τη θεραπεία. Υπάρχουν όμως μερικοί αφελείς οι οποίοι κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Νομίζουν ότι η ασθένεια εξομαλύνεται και λύεται μόνο με την προσευχή. Όχι, δεν λύεται μόνο με την προσευχή, αυτή είναι μία αφήγεια.
διότι υπάρχει και ένας άλλος παράγων που βοηθάει στην αποκατάσταση, είναι ο ιατρός. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός έδωκε επιστήμη στον άνθρωπο και έδωσε σοφία στον ιατρό. Το λέει αυτό ο Χριστός, το Ιερό Ευαγγέλιο. Και πρέπει λοιπόν να προσευχόμεθα εις τον ιατρό για να μας βοηθήσει, το λέει η Γραφή, και όχι μόνο αυτό, αλλά να πάρουμε και τα φάρμακα που μας δίνει ο γιατρός. Κύριος λέει, έκτισε φάρμακα εκ της γης. Τα φάρμακα βγαίνουν μέσα από τα φυτά, μέσα από τα δέντρα, βγαίνουν μέσα από τη γη. Τα φάρμακα βγαίνουν μέσα από τα θηρία. Όταν ετοίμαζα το κήρυγμα αυτό, μου φάνηκε περίεργο και είπα, ενώ όλα τα άγρια θηρία τα είχε ο Κύριος απλώς και μόνο με τις αγόρες τους και τα δόνια τους για να τρώνε, για ποιο λόγο έβαλε δηλητήριο μέσα στο σώμα του όφελος, του φυτιού. Για ποιο λόγο έβαλε το δηλητήριο μέσα. Δεν του χρειάζονταν του φυτιού το δηλητήριο για να μπορέσει να ζει και να μπορέσει να τρέφεται. Αλλά έβαλε ο Κύριος μας το δηλητήριο μέσα στο φίδι απλώς και μόνο για να πάρει το δηλητήριο η επιστήμη και μέσα από το δηλητήριο του φυτιού να φτιάξει φάρμακα. Διότι ο Κύριος μπορεί να κατεβάσει και τον άνθρωπο, αλλά δεν τον άφησε έτσι. Έδωσε τις προϋποθέσεις στα φάρμακα, μέσα στα δέντρα, μέσα στα φυτά, μέσα στη γη, μέσα στο σώμα του δηλητηριασμένου φυτιού για να μπορέσει να δημιουργήσει την αρχή. Και συνεπώς καταλήγουμε θετικά στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία τι κάνει ο Θεός. Διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έδωσε τον γιατρό, τη σοφία και την επιστήμη, λέει η Γραφή, διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έδωσε τα φάρμακα. Δεν φτιάχνει άνθρωποι από το μηδέν φάρμακα. Ακούσατε ποτέ να φτιάξει από το τίποτα ο γιατρός φάρμακα? Όχι. Παίρνει από τα δημιουργήματα του Θεού τα φάρμακα, τα στοιχεία και συντάξει τα φάρμακα. Συνεπώς, λογικώς, συνάγουμε θετικά το συμπέρασμα ότι ο Κύριος μας είναι πράγματι εκείνος ο οποίος θεραπεύει δια της προσοχής, δια του γιατρού και δια του φαρμάκου των ασθενή. Εγώ ερθώ, θεραπεύσε. Όταν ο Κύριος στέλνει την ασθένεια, τη μικρή ή τη μεγάλη, θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα. Και το μήνυμα που θέλει να μας στείλει είναι να γυρίσουμε να το κοιτάξουμε. Διότι δεν το κοιτάμε όταν ζούμε σε μία καθεστώς, ένα καθεστώς εφορίας. Φαντάζομαι έτσι περίπου θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Είναι ο πατέρας που θέλει να επικοινωνήσει με το γιο του. Και ο γιος του είναι αφοσιωμένος σε μία προθήκη. Τη βλέπει με τόση αφοσίωση ώστε δεν ακούει τη φωνή του πατέρα. Ο πατέρας παίρνει ένα λιθάρι και το πετάει. Και αμέσως γυρίζει για να δει τον πατέρα και θέλει συμβουλή. Η ασθένεια είναι το λιθάρι, το πετραδάκι που στέλνει ο Θεός εμάς για να συνέλθουμε και να γυρίσουμε να τον νούμε. Και η οδύνη και ο πόνος, τον οποίο παίρνουμε από την ασθένεια, για να τον αντιμετωπίσουμε με αγάπη και με δοξολογία προς τον Θεό και με πίστη, γίνεται καλό έργο. Και δια της ασθενείας, όχι μόνο μπορείς να σώσεις την ψυχή σου, αλλά δημιουργείς και τις προϋποθέσεις για την ανταμοιβή στην άλλη ζωή, στην αιώνια ζωή. Όταν έρχεται λοιπόν η ασθένεια, ας την καλοδεχόμαστε. Ας ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας την αντιμετωπίζουμε πράγματι με πίστη σαν πρόσκληση του Θεού για κάτι το οποίο έχει λείψει από μας για να πάμε κοντά Του, για να μας ευλογήσει. Και έτσι θα μπορούμε να πούμε και εμείς αυτό που είπε ο Κύριος στον εκατόδραχμα, πήγε σε εμάς. Εγώ ερθώ, θεραπεύσε ημάς. Αμήν. Thank you.
και είτε είμαι αυτό το λόγο ή έργο, συγχώρησαν πως αγαπώ και την άνθρωπος και λέει ο Θεός. Αμήν. Με τον Πέτρο και τον Γόρια και τον Αγίον άφησε να μαρτυρήσει. Και τον τελώνει τα ίδια πτέσματα δικαιό σα, πρόσεξε τα μετανία στο μυαλό σα, και την πνοή σαν εκούσιο ή ακούσιο ένα μάρτυμα, πως αγαπώ και την άνθρωπος και την δόση. Σήμερα ο μόνο εξουσία είναι αυτό που είναι αναπτύο σα. Και εσύ την δόξα να αναφέρουμε στον άνθρωπο του Πατρί και την Παναγία και να πω να σου δώσει την αναπτύξη. Η χάρη σου δεν είναι αυτό που πρέπει για τις εμείς αναξιότητες σας έτσι και το πρόβλημα και το γη και το παιδί.
ελήφθην, εις το καθομοίως συνεπανάταχε, το αρχαίο καλός αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, Χρυσοστομή, Ανδρέα, Λάμπρου, Αλεξάνδρου, Φιδία, Χαράκη,
Άννας, Ευαγγελίας, Εύας, Μιχάλη, Σταυρούλας, Κατερίνας, Χαμπή, Χάρη, Γεωργή, Άννας, Πολυκάρπου, Σάβα, Ορθοδοξίας, Δημήτρη, Χριστάκη, Κωνσταντίνου, Ελένης, Ζήνωνα, Σεργίου, Ανδριανή, Ζαχαρία, Κωνσταντίνου, Ελένη, Σταύρου, Σωζωμένου, Μαρούλας, Χαραλάμπους, Κώστα, Χριστίνας, Σοφίας, Δημητρίου, Αντωνίου, Νικολάου, Αυξέντη, Χριστίνας, Κατίνας, Εμμανουήλ, Πινελόπης, Κωνσταντίνου, Ελένης, Γεωργίας, Μαρίας, Σωτήρας, Αργυρού, Γεωργίου, Μαρίας, Ανδριανής, Ελένης, Ανδριανής, Σταμάτη, Ανδριανής, Χριστοδούλας, Λουσίας, Χριστοφόρου, Εμμανουήλ, Κυριάκου, Χριστοδούλας, Όφωνα, Θεονίτσας, Αντώνη, Αναστασίας, Θεοπίστης, Δημήτρη, Ευρυδίδη, Θεμιστοκλή, Καλισθένης, Πέτρου, Μυριάκης, Ελευθερίας, Κωστή, Εμμανουήλ, Ειρήνης, Γεωργίας, Ερανός, Μαρίας, Χριστοδούλας, Ινελόπης, Ειρήνης, Άννας, Αντώνη, Ελένης, Μενελάου, Μαρίας, Καραλάμπους, Επανθίας, Αγάθης, Λοΐζου, Σιλιανού και Κυριάκου, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής παμπλημένη μακούσιον ναι και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξε τα ψυχάς αυτών, εν δε δικαίει αναπαύτε τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφησε τον αυτόν αμαρτίον, παρά Χριστός ο θανάτου βασιλείκεται ο ημών εν της όμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Κύριε ο Θεός ημών εν της ιαρήνου σοφία δημιουργήσας τον άνθρωπο του φως, και τούτον εναμορφώσας εσύ ως και κάλλος και εξοραΐσας ως τίνα και ουράνια τίνα τη δοξολογία και ευθρέπεια της εις δόξης και βασιλείας δια του κατοικώνα και καθομοίως του του παραγαγή την εντολή δε παραβάτα του σου προστάγματος και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα και είναι μη το κακό να θάνατο γέννη και φιλανθρώπος και ράξα στην κράση και μη ξυντάφτη και τον άρρηκτο τον δεσμό ως Θεός τον Πατέρα ημών το σωτήριο βουλήματι αποτέλεστε και διαρρύεστε, ώστε την μία ψυχή να εκείσαι χωρί, ένθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής Αναστάσεως, το δε σώμα εις τα εξώσουν εν τέτοι αναλύεστε. Σου δεόμεθα του Ανάρχου Πατρός και του Πανογενούς Υιού και του Παναγίου και Μόσιου και Ζωπίου του Πνεύματος, ή να μην παρήγεις τόσο πλάσμα κατά ποθήνη διαβολία, αλλά το μέν σώμα διαλυθύνε εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή καταγίνεται φορό των δικαίων. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, και εις άτος σου το άμετρον εν έλεος και φιλανθρωπία ενήκαστος, και τύπο κατάρα πατρός ή μητρός, είτε το ιδίο να θέμε την πέπεσον ειδούλου σε ούτη, την άν των ιερωμένων παρεπίκρανων, και παρά αυτού δεσμόν άλλη τον εδέξατο, υπό αρχιεραίου πάντα το χωρισμό περιέπεσε, η αμελία και η ραθμία χρυσά με εγκέντυχο συγχωρήσεως συγχώρησο του μητούλη σου, Ανδρέα Πρεσβυτέρο, Κωνσταντίνο, Χριστάλα, Ζαχαρία, Μιχάλη, Σταυρούλα, Παναγιώτη, Θεοφάνη και τεχνολογικό δαδούλου σου, του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος και έστωση και χωρημένη και τον Ιεώνη και το μέλλον μη, πρεσβείας της Παναχάντου και σπίτης ημών Θεοδόθου και πάρνω τον Αγίον του Αμήν. Κύριε Ιθόμε, Κύριε Λέησο. Ο Θεός τον Δεμπάτου και πάσα σαρκώσου, τον θάνατο καταπατήσας, τον Δεδιάφωνο καταρχήσας και ζωή του κόσμου στον Δορισάνθρωπος. Αυτός είναι η ανάπτωσο, τας ψυχάς των δεκτημημένων κούρου σου, Ανδρέου Πρεσβυτέρου, Κωνσταντίνου, Χριστάλης, Ζαχαρίου, Θεοφάνη, Κωνσταντίνου, Παναγιώτη, Μιχάλη και Σταυρούλας, με τον προτιμονευθέν τον κούρο σου ετόπο φωτεινό, ετόπο πλοερό, ετόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναχώς. Πάρα μάρτυμα το παραθό πρακτένε λόγο ή έργο ή διανία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ο ζήσετε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Σίγαν μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Το Κύριο δεηθώμε, Κύριε ελέησον. Ότι εσύ ανάσταση, ζωή και ανάπαυση στον κεκείμενο δούλο σου, Ανδρέου Πρεσβυτέρου, Ζαχαρία, Παναγιώτη, Θεοφάνη, Κωνσταντίνου, Χριστάλλας, Μιχάλη, Σταβούλας και τον πρόνο ήταν το δούλο σου Χριστέ οδεσμόν. Και εσύ την δόξα μου να πέμπω με συντράτους Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και σώτος πνεύμα την ίδια και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Thank you.